Πατρί του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1072, από το κεφάλαιο Γάμα, σε ευχαριστώ, και από το εδάφιο 13. Σελίδα 1072, επιστολή του Αποστόλου του Ιακώβου, Γάμα κεφάλαιο, τρίτο κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Τις μεταξύ σας, τις είναι μεταξύ σας σοφός και επιστήμον, τα έργα εαυτού, συγγνώμη, ας δείξει εκ της καλής διαγωγής τα έργα αυτού εν πραότητη σοφίας. Εάν όμως έχετε εν την καρδία ημών φθόνων πικρών και φιλονικίαν, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή που έχει φθόνο πικρό και φιλονικία δεν είναι άνωθεν καταβαίνουσα, αλλά είναι πήγιος, ζωώδης, δαιμονιώδης. Και όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και παν αχρίων πράγμα. Η άνωθεν όμως σοφία, πρώτον μεν είναι αγνή, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, πλήρης ελαίους και καλών καρπών, αμερόληπτος και ανυπόκριτος. Και τότε ο καρπός της δικαιοσύνης πήρεται εν ειρήνη, ο καρπός της δικαιοσύνης πήρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών. Πόθεν προέρχονται πόλεμοι και μάχε μεταξύ σας, ουχή εντεύθεν εκ των ειδονών σας, έτινε στρατεύονται εντός των μελών σας. Επιθυμείτε και δεν έχετε, φωνεύετε και φθονείτε και δεν δύναστε να επιτύχετε. Μάχετε και πολεμείτε, αλλά δεν έχετε επειδή δεν ζητείτε. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε, για να δαπανίσετε εις τα σιδονά σας. Μιχή και μιχαλίδες δεν εξεύρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού. Όσοι λοιπόν θελείς να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Ή νομίζετε ότι ματέως η γραφή λέγει προς φθόνον επιποθεί το πνεύμα το οποίον κατόκισεν εν ημίν. Αλλά μεγαλυτέραν χάρη δίδει ο Θεός όθεν λέγει εις τους υπερηφάνους αντιτάσσετε, εις τους ταπεινούς δίδει χάρη. Υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεόν, αντιστάθητε εις τον διάβολον και θα φύγει από σας. Πλησιάσατε εις τον Θεόν και θέλει πλησιάσει σε εσάς. Καθαρίσατε τα σχήρα σας, καθαρίσατε τα σχήρα σας αμαρτωλή και αγνίσατε τα σκαρδία σας δίγνωμη. Κακοπαθήσατε και πενθήσατε και κλάψατε. Ο γέλος σας ας μεταστραφεί εις πένθος και η χαρά σας εις κατήφιαν. Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου και θέλει σας υψώσει. Μην καταλαλείτε αλλήλους αδελφοί, ώστις καταλαλεί αδελφών και κρίνει αδελφών αυτού, καταλαλεί τον νόμον και κρίνει τον νόμον. Και αν κρίνεις τον νόμον δεν είσαι εκτελεστής του νόμου αλλά κριτής. Ένας είναι όμως ο νομοθέτης, ο δυνάμενος να σώσει και να απολέσει. Συ τι είσαι ώστις κρίνεις τον άλλον. Έλθετε τώρα οι λέγοντες σήμερον ή αύριον, θέλουμε να υπάγει στάφτην την πόλη και θέλουμε κάμει ένα χρόνο εκεί και θέλουμε να εμπορευθεί και κερδίσει. Ήτινες δεν εξεύρετε το μέλλον της αύριον, διότι ποια είναι η ζωή σας, είναι το ότι ατμός, ως της φαίνεται προς ολίγον και έπειτα φανίζεται. Αντί να λέγεται ο Κύριος εάν θελήσει και ζήσομεν, θέλουμε να κάμει τούτο ή εκείνο. Τώρα όμως καυχάστε εις τα σαλαζονία σας. Πάσα τι αυτή καύχησης είναι κακή. Εις τον ώστις λοιπόν εξεύρει να κάνει το καλόν και δεν κάνει, εις αυτό είναι αμαρτία. Το ξαναδιαβάζω. Στον ώστις λοιπόν εξεύρει να κάνει το καλό και δεν κάνει, εις αυτόν είναι αμαρτία. Αμήν. Το ερώτημα λοιπόν είναι που ο Θεός θέτει, ο Λόγος του Θεού θέτει σε όλους μας σήμερα. Ποιος είναι ο σοφός?
που ξέρει και συνεχίζει να μαθαίνει παρά Κυρίου, και ποιος είναι ο επιστήμον, ο οποίος ξέρει κατά πάντα τα πάντα. Πώς θα τον καταλάβουμε? Εκ της καλής διαγωγής αυτού, εάν τα έργα αυτού είναι εμπραότητη σοφίας. Μάθετε από μου ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, και τότε θα βρείτε ανάπαυση στην ψυχή σας. Πράος και ταπεινός στην καρδιά. Εάν όμως μέσα σας έχετε φθόνο, φιλονικία, μην κατακαυχάστε, ψεύδεστε κατά της αληθείας. Η σοφία αυτή που έχει μέσα της φθόνο και φιλονικία, η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν, είναι πήγιος, ζώδης, σαρκική δηλαδή, και δαιμονιώδης. Διότι όπου είναι φθόνος και φιλονικία, εκεί ακαταστασία και αχρίον πράγμα. Φθόνος και φιλονικία. Το αντίθετο είναι όχι φθόνος, αγάπη. Και το αντίθετο της φιλονικίας είναι ειρήνη, ενταπεινώση. Μάθετε από μου ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Η άνωθεν όμως σοφία, γιατί υπάρχει η επίγειος σοφία, η ζωώδης, η δαιμονιώδης, που εμπεριέχει φθόνο, φιλονικία και ακαταστασία. Υπάρχει όμως και η άνωθεν σοφία, η οποία είναι αγνή. Δεν έχει πονηριά μέσα, ειρηνική, δεν έχει θυμό, αγριάδα, δεν κρίνει, δεν κατακρίνει, υπομένει, επιοικείς, συγχωρεί, ευπηθείς, πείθεται στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, στο Λόγο του Θεού, στις αλήθειες του Λόγου του Θεού, πλήρης ελαίους και καλών καρπών, γεμάτη από το έλεος του Θεού, από την αγάπη του Θεού Πατρός που είναι εγκιαχημένη στην καρδιά, και από καλό καρπό. Έχει καλή καρποφορία. Ό,τι κάνει το ευωδώνει ο Θεός. Μα ό,τι κάνει το ευωδώνει ο Θεός. Αμερόληπτος. Δεν μεροληπτεί υπέρ και κατά, και ιδιαίτερα ανυπόκριτος, χωρίς υποκρισία. Εν ειλικρινία, τότε αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτή τη σοφία, τότε σπείρει εν ειρήνη τον καρπό της δικαιοσύνης, καθώς είναι ειρηνοποιός. Σπέρνει τον καρπό της δικαιοσύνης εν ειρήνη, καθώς αυτός είναι ειρηνοποιός. Και ο Κύριος μας πάντοτε, όταν επισκέπτεται κάποιος, το πρώτο πράγμα που λέει, ειρήνη ημίν. Πολύ σοβαρό αυτό, αδερφοί. Ειρήνη να έχετε. Και επαναλαμβάνω, μάθετε από μου ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, και τότε θα έχετε ειρήνη στην καρδιά σας. Ειρήνη Θεού. Όχι ταραχή, όχι αγωνία. Όχι λόγια, 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 προσευχή, προσευχή, προσευχή. Λέω από εδώ, λέω από εκεί, κάπου αλλά, όλο λόγια, όλο λόγια. Και σε αυτόν λόγια, και σε εκείνον λόγια, και σε αυτόν μήνυμα, και σε εκείνον μήνυμα, όλο λόγια. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει σοφία Θεού, αλλά έχει γίνει ζωώδη, δαιμονιώδη. Κάνε μας, Κύριε Θεέ μου, όλους σοφούς, με τη σοφία την άνωθεν. Τα λόγια μας να είναι γλυκή απόκριση έξω διόκυθμο, γλυκά, τρυφερά, πάντοτε, προσπάντας, για κάθε τι, καλοσύνη και γλυκύτητα και αγάπη Θεού να εξέρχεται από το στόμα σου, όχι θυμός, όχι φιλονικία, όχι κρίσης, όχι κατάκρισης. Όποιος κρίνει και κατακρίνει, αυτόν θα τον κρίνει και θα τον κατακρίνει ο Θεός. Μη κρίνεις, μη κατακρίνεις, αδερφέ. Αντιθέτως, να προσεύχεσαι.
Μόνο με την προσευχή θα έρθει η ειρήνη του Θεού στην καρδιά μας. Αλλά την ειλικρινή προσευχή δια Πνεύματος Αγίου. Αλλιώς, πόλεμοι και μάχε μεταξύ σας. Ακούτε. Πόλεμοι και μάχε μεταξύ σας. Μεταξύ του άντρα και της γυναίκας. Τα παιδιά όλο τσακώνονται, όλο φωνάζουν. Μα τι είναι αυτό το πράγμα? Όλο φωνάζουν τα παιδιά σου. Όλο αγριεύεις εσύ. Όλο τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου. Μέσα στην καρδιά σου έχεις θυμό. Θεός να μας φυλάει, αδελφοί. Μέσα στην καρδιά μας να έχουμε την αγάπη του Θεού Πατρός που μακροθυμεί. Ξέρεις θα πει μακρόθυμος, συγχωρητικός πάντοτε. Κατά πάντα συγχωρεί. Ό,τι και να πούνε για σένα, ο Κύριος να σε ευλογήσει πιο πολύ από μένα. Ο Κύριος να σε ευλογήσει πιο πολύ από μένα. Και τότε ο Θεός θα σε ευλογήσει πιο πολύ ακόμη. Αυτός είναι ο χριστιανός. Θα αντιμετωπίσετε σε ζευγάρια που η γυναίκα τσακώνεται με τον άντρα και λες πώς, πού θα καταλήξουν. Παιδιά που τσακώνονται μεταξύ τους. Αδερφός που κρίνει και κατακρίνει τον αδερφό του. Πού θα καταλήξει. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέλφια, να καλυπτόμεθα από το σύνδεσμο της τελειότητας που είναι η αγάπη και από το στόμα μας να βγαίνουν μόνο λόγια αγάπης. Μόνο. Επιθυμείτε και δεν έχετε. Φωνεύετε και φθονείτε. Δεν δύναστε να επιτύχετε. Ακούτε, δεν δύναστε να επιτύχετε. Μάχεστε, πολεμείτε και δεν έχετε επειδή δεν ζητάτε από το Θεό. Πόσο σοβαρό είναι ζητείτε και θέλετε ευρύ. Να ζητάς από το Θεό μόνο. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε. Και ζητείτε για να ικανοποιηθεί η καρδιά σου στα αριστερά. Κύριε Θεέ μου, το αποτέλεσμα, Μιχήμ και Μιχαλίδες, δεν εξεύρεται ότι η φιλία του κόσμου είναι έκθρα του Θεού. Ποιος είναι ο Μιχός? Ο Μιχός είναι αυτός που απατάει τον άντρα της ή τη γυναίκα του. Μιχός και Μιχαλής. Βέβαια υπάρχει και η πνευματική μιχία. Όταν απατάμε τον Χριστό με το Λόγο Του. Κύριε Θεέ μου, φύλαξέ μας. Δεν ξέρετε, όταν είσαι Μιχός και Μιχαλής θα γίνεις φίλος του κόσμου. Με ποιον θα μιλάς? Με αυτόν που είναι Μιχός και Μιχαλής. Ζητείτε και δεν λαμβάνετε, διότι κακό ζητείτε για να δαπανίσετε στις ειδονές σας. Και πάμε στο 5. Ή νομίζετε ότι Ματθαίος η γραφή λέγει προς φρόνων, φθόνων επιποθεί το πνεύμα το οποίο κατόκισεν εν ημίν και εξηγεί ο Λόγος του Θεού. Ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού. Και επίσης λέει η κακία του ανθρώπου επί της γης επληθύνετο διότι πάντες η σκοπή των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνο κακία πάσα στα σημέρα της ζωής αυτού. Αυτό το πνεύμα, το ανθρώπινο, το γήινο, το σαρκικό, προς φθόνων επιποθεί. Αυτός είναι ο άνθρωπος, αδερφοί. Βέβαια, ο χριστιανός, ο αναγεννημένος, έχει άλλη ψυχή, άλλο πνεύμα, γεγεννημένος εκ Πνεύματος Αγίου και έχει γεγεννημένος εκ της σαρκός. Αλλά ένας από αυτούς ήταν και ο Ιούδας. Ένας από αυτούς ήταν και ο Δημάς.
αλλά πόσο εύκολα η καρδιά αν αριστερά μπορεί να απομακρυνθεί από το Λόγο του Θεού πολύ εύκολα και να πιστεί σε λόγια ανθρώπινα, σε φαντασίες. Να ακούς το Λόγο του Θεού και να λες όχι. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Θα ακούμε το Λόγο του Θεού πάντοτε και θα λέμε αμήν Κύριε. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Γι' αυτό μεγαλυτέραν χάριν δίδει ο Θεός τον άνθρωπο, αλλά σε ποιον άνθρωπο? Στους ταπεινούς δίνει χάρη ο Θεός μεγαλυτέρα. Τι θα πει ταπεινός? Πολύ σοβαρό. Πνεύμα ταπεινού ανθρώπου με ταπεινοφροσύνη. Πολύ σοβαρό. Φρόνημα ταπεινού ανθρώπου. Το φρόνημα του Χριστού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχουν, δεν ενόμισε αρπαγή ότι του κλέψανε τη δόξα του, αλλά εταπείνωσε τον εαυτό του. Πώς? Με έναν τρόπο μοναδικό. Γενόμενος υπήκος κατά πάντα στο πατέρα του, έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δεν έχει σημασία το τέλος υποθέσεως. Το τέλος υποθέσεως είναι η Ανάσταση των νεκρών, είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Μέχρι τότε, δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Μεγαλυτέραν χάρη, στους ταπεινούς δίνει χάρη ο Θεός. Στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Ποιος είναι υπερηφάνος? Εγώ ξέρω. Εγώ θα σου πω, μα δεν καταλαβαίνεις. Ο ταπεινός είναι ο Κύριος ξέρει. Ο Κύριος είναι ο διδάσκαλός μου και ο καθηγητής μου. Έλα να το δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού, μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει πάντα στους πιστεύοντας. Διότι μέσα και μόνο μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού, μόνο μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού αποκαλύπτεται όλη η δικαιοσύνη του Θεού, ώστε ο άνθρωπος να περπατάει από πίστη σε πίστη, από ευλογία σε ευλογία και από δόξα σε δόξα, υποτασσόμενος και υπακούν κατά πάντα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεό. Σε ποιον υποτάσσομαι? Μόνο στον Θεό Πατέρα. Και πώς υποτάσσομαι? Πληρούμενος Πνεύματος Αγίου ζητάω το αίμα του Χριστού να πέσει επάνω μου. Πληρούμενος Πνεύματος Αγίου ζητάω τον Πατέρα Θεό να εκχέει την αγάπη Του και να πλημμυρίσει την καρδιά μου. Υποτάσσομαι εις το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Και τι ωραία που το λέει στους Ρωμαίους, που το διαβάσαμε και προχτές, ο Κύριος. Παραστήσατε τα σώματά σας θυσία, θυσία, το σώμα σου, θυσία, το σώμα μου βέβαια. Παραστήσατε τα σώματά σας θυσία, αλλά ζώσα, Αγία, ευάριστο στο Θεό, και κατά αυτόν τον τρόπο θα λατρεύετε με λογική Θεού, τον παντοδύναμο Θεό. Και κατά αυτόν τον τρόπο ο ενεργών το καλόν, το ευλογημένο στη ζωή σου θα σου αποκαλύπτει το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και θα σου δίνει και τη δύναμη να το εκτελείς και να περπατάς. Φοβερός είναι ο Λόγος του Θεού, αδερφοί. Φοβερός. Όταν περπατάς ακριβώς στο θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, χωρίς να εκκλίνεις δεξιά και αριστερά, χωρίς να επηρεάζεσαι. Ταύτα μελέτα, εσύ. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μεν, εσύ. Δηλαδή καθένας μόνος του. Ταύτα μελέτα, εις ταύτα μεν. Τι θα πει μελετάω, όχι διαβάζω, όχι ακούω, μελετάω. Και σας το έχω ξαναπεί. Πριν καθίσετε, πραγματικά είναι επιγνώση να μελετήσετε το Λόγο του Θεού, γονατίστε και προσευχηθείτε. Θεέ μου, σε παρακαλώ, αποκάλυψέ μου το Λόγο σου, φανέρωσέ μου το Λόγο σου, να μην εκκλίνω δεξιά αριστερά. Το ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε, και τότε η πρόοδος σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους.
θα προοδεύεις. Ό,τι κάνεις θα το ευωδώνει ο Θεός. Θα υγιένει σώμα, ψυχή και πνεύμα, καθώς ευωδούται η ψυχή σου. Είναι μεγάλη ευλογία, αδερφοί αγαπητοί, να μελετάμε το Λόγο του Θεού και να μένουμε στο Λόγο του Θεού. Μόνο πρόσεχε την υπερηφάνεια. Μη ποτέ εγώ, πάντα θα λες ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος, τι ωραία που το λέει ο Απόστολος Παύλος. Είμαι ο λάχιστος πάντων των Αποστόλων. Δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος. Δεν είμαι άξιος. Αλλά εκοπίασα περισσότερο πάντων. Γιατί η ανταμοιβή είναι κατά τον κόπο εκάστο. Και πόσο κοπιάζεις, εσύ το ξέρεις. Πόσο κοπιάζεις στην προσευχή, στη μελέτη, στην υπηρεσία. Εκοπίασα περισσότερο πάντων, αλλά δεν σταματά εκεί. Πλην ουχή εγώ. Δεν εκοπίασα εγώ, αλλά η χάρις του Θεού η κατοικούσα εν εμή. Και γιατί βρήκα χάρη? Γιατί είμαι ταπεινός. Δηλαδή, ο Θεός με ταπείνωσε. Μου έστειλε άγγελο Σατάν να με ραπίζει. Και έτσι έγινα ταπεινός. Και τώρα μπορώ να πω ότι είμαι ελάχιστος πάντων των Αγίων. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Το πιστεύεις ότι είσαι ο ελάχιστος πάντων των Αγίων? Απόστολε Παύλε, δεν λέει ψέματα. Εσύ, εγώ. Εσύ, εγώ. Εμείς. Τι θα πει ο ελάχιστος πάντων των Αγίων? Θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Όλους. Όλους υπερέχοντας. Γιατί? Γιατί στον ελάχιστο αδερφό σου μέσα και πίσω κρύβεται Ιησούς Χριστός και τούτος σταυρωμένος. Μεγαλύτεραν χάρη κάνει ο Θεός. Στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και ποιος είναι ο ταπεινός? Γενόμενος υπάκουος κατά πάντα στον πατέρα του, εταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Πώς έγινε ταπεινός? Υποακούοντας στον πατέρα τον ουράνιο. Πώς θα γίνεις ταπεινός? Υποακούοντας μόνο στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μόνο στο Λόγο του Θεού. Υποτάχθεται λοιπόν στον Θεό, βεβαίως απαραίτητη προϋπόθεση. Αντιστάθητε στο διάβολο, γιατί αλλιώς δεν φεύγει. Αν δεν πεις υπάγειο πίσω μου Σατανά, δεν φεύγει ο διάβολος. Αντιστάθητε στο διάβολο. Και ο διάβολος ποιος είναι? Ο ψεύτης. Το βασικό χαρακτηριστικό του διαβόλου είναι ψεύστης. Κατήγορος των αδερφών ημών ημέρα και νύχτα. Και εν τέλει ανθρωποκτόνος. Πατήρ του ψεύδους. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Αντιστάθητε στα ψέματα του διαβόλου. Αντιστάθητε. Και θα φύγει. Ποτάχθετε στον Θεό, αντιστάθετε στον διάβολο και θα φύγει από σας. Και τότε ο δρόμος θα είναι ελεύθερος. Πλησιάσατε εις τον Θεό και τότε και ο Θεός θα πλησιάσει εσάς. Πώς πλησιάζω τον Θεό? Στο ταμείο σου, αδερφέ. Μόνο εκεί μπορείς να συναντήσεις τον Πατέρα σου τον ουράνιο. Μόνο στο ταμείο σου. Πλησιάσατε το Θεό και ο Θεός θα πλησιάσει σε εσάς. Μπες στο ταμείο σου. Μετανόησε, εξομολογήσου. Συγχώρεσε. Ευλόγησε. Πληρώσου Πνεύματος Αγίου. Και ο Παράκλητος το Πνεύμα της Αληθείας θα υπερμεσητεύει για σένα. Προς τον Πατέρα σου τον ουράνιο θα υπερμεσητεύει για σένα, γιατί γνωρίζει το φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου Πατέρας ο ουράνιος, ότι κατά Θεόν μεσητεύει μόνο υπέρ των Αγίων.
των Αγίων Ανθρώπων του Θεού. Είναι δύσκολο, αδερφοί, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν το κάνουμε εμείς, ο Θεός το κάνει. Εμείς απλώς ταπεινωνόμεθα, σκύβουμε το κεφάλι και λέμε «Γεννηθήτω το θέλημά σου, Πατέρα, ως εν ουρανώ και επί της γης». Και ό,τι καλό γίνεται στη ζωή μας, ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος των δυνάμεων. Εγώ, τι εγώ, ποιος είμαι εγώ, ποιος είσαι εσύ. Ποιος είμαι εγώ και ποιος είσαι εσύ. Ο ελάχιστος πάντων των Αγίων. Είσαι. Φύλαξέ μας, Κύριε Θεέ. Φύλαξέ μας. Και τώρα παίρνουμε στην πρακτική. Καθαρίσατε τα χείρα σας αμαρτωλή. Δηλαδή τα χέρια σου. Πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί. Τι κάνεις? Με τα χέρια μας κάνουμε τα πάντα. Τι κάνεις? Πρόσεχε. Τι κρατάς στα χέρια σου? Τι ακούς, τι βλέπεις? Τι κάνεις εκεί? Είσαι όλη την ημέρα με το κινητό στα χέρια? Είσαι όλη την ημέρα με άλλα πράγματα? Είσαι όλη την ημέρα, αλληλούια, με το Λόγο του Θεού? Τι κάνεις? Τι ωραία που είναι να σε ρωτάνε τι κάνεις και να λες «Διαβάζω το Λόγο του Θεού». Μα όλη την ημέρα έχω δουλειές. Ναι, αλλά όλη την ελεύθερη μου ώρα μελετάω το Λόγο του Θεού. Αμήν, αδερφοί. Κάντε το, σας παρακαλώ. Και τι ωραία που το λέει στον Ιησού του να δει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, πολύ μου αρέσει. Λέει «Μόνο ίσχυε και ανδρίζου για να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα τον νόμο τον οποίο προσέταξε ο Μωυσής ο θεράπων μου, μη εκκλίνεις από αυτού δεξιά αριστερά, γιατί τότε θα φέρεσαι με τα συνέσεως πανταχού ανυπάγεις». Και το μυστικό: «Δεν θέλει απομακρυνθεί τούτο το βιβλίο του νόμου», πόσο μάλλον τούτο το βιβλίο του Λόγου του Θεού, «από το στόματό σου». Ακούς, δεν θα απομακρυνθεί. «Αλλά εν αυτό θέλεις μελετά και την ημέρα και τη νύχτα, για να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα σε Αυτόν. Διότι τότε θέλεις ευωδούστε εις την οδό σου και τότε θέλεις φέρεστε με τα συνέσεως». Και βέβαια ένα απλό ερώτημα που πρέπει να κάνουμε στον εαυτό μας. Δεν το κάνω εγώ σε σένα. Στον εαυτό μου το κάνω. Πόση ώρα την ημέρα μελετάς το Λόγο του Θεού? Να κάνω και δεύτερο ερώτημα. Πόση ώρα την ημέρα ακούς άλλα πράγματα? Πόση ώρα την ημέρα βλέπεις άλλα πράγματα? Μόνος θα καταλάβεις ποια είναι η πνευματική σου υπόσταση. Ποια είναι η πνευματική σου υπόσταση? Δεν χρειάζεται να μας το πει, μας το λέει ο Θεός τώρα. Αλλά πόσο ασχολείσαι με το Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει πάντα το πιστεύοντα. Πόσο ασχολείσαι? Ημέρα και νύχτα. Τις ωραιότερες εμπειρίες της ζωής μου, δεν του λέω για να καυχηθώ. Μη γέννητο, ντενεκές ξεγάνωτο είμαι, μου το είχε πει από την αρχή ο Κύριος. Αλλά τις ωραιότερες εμπειρίες της ζωής μου τις είχα όταν δούλευα 12 ώρες την ημέρα. Στις 8, στις 8, 8.30 ερχόμουν. Και το βράδυ, 3 ώρα με ξύπναγε και πήγαινα στο άλλο, στο σαλόνι, στο άλλο χώρο και προσευχόμουν. Τι μου δείχνει εκεί ο Θεός? Τι φοβερά πράγματα. Εκείνο το οποίο θέλω να σας πω, γιατί ήταν συγκλονιστικό για μένα. Καθόμουν στον καναπέ, προσευχόμουν και απέναντι μου ξαφνικά βλέπω το Χριστό και δίπλα του το σώμα μου.
και ακούω τη φωνή του. Τον έβλεπα έτσι όπως βλέπω εσάς. Τι είναι αυτό στα δεξιά του, τι είναι αυτό? Και λέω, το σώμα μου Κύριε. Όχι, μου λέει, είναι το καράβι μέσα στο οποίο εσύ κάνεις το ταξίδι της ζωής σου. Σκέφτομαι, λέω, πράγματι σε αυτό γεννήθηκα και με αυτό θα φύγω. Και λέω, αμήν Κύριε. Συνεχίζει, ποιος όμως κατοικεί μέσα σε αυτό το καράβι? Σκέφτομαι, γονατιστός, να βλέπεις τον Κύριο μπροστά. Λέω, Κύριε, εγώ. Και μετά όμως, όχι, εγώ και εσύ Κύριε. Και μου λέει, αλήθως. Το ερώτημα όμως είναι, ποιος κυβερνάει αυτό το καράβι? Εσύ, και όταν βρίσκεις δυσκολία, τρικυμία το λέω εγώ, δυσκολία μου είπε ο Κύριος, εσύ όταν βρίσκεις δυσκολία, και όταν βρίσκεις δυσκολία μου ζητάς βοήθεια? Πω, λέω, έτσι κάνω. Ή εσύ και μου δίνεις εντολές τι να κάνω εγώ? Μπήκα κάτω από τον καναπέ. Ή εγώ και περιμένεις να σου δώσω εντολές τι να κάνεις? Συντρίφτηκε η καρδιά μου, συντρίφτηκα και είπα, έτσι θέλω Κύριε, πώς θα τα καταφέρω? Και φεύγοντας ο Κύριος άκουγα να μου λέει, να μου το ζητάς, και έφυγε. Και από τότε δεν ζητάω τίποτα άλλο. Κύριε, εσύ να κυβερνάς το καράβι της ζωής μου, εσύ να κυβερνάς τη ζωή μου πάντοτε, πάντοτε, όχι εγώ, ούτε κανένας άνθρωπος, τη γυναίκα μου. Ούτε εγώ θα κυβερνάω το καράβι της γυναίκας μου. Ο Χριστός θα κυβερνάει το καράβι της γυναίκας μου και ο Χριστός θα κυβερνάει το καράβι το δικό μου. Αμήν και το δικό σου. Αμήν αδερφοί. Αμήν. Κύριε Θεέ μου. Καθαρίσατε λοιπόν τα σχήρα σας αμαρτωλή. Αγνίσατε τα σκαρδία σας δίγνωμη. Κακοπαθήσατε, πεθύσατε και κλάψατε. Μετανοείτε δηλαδή. Ο γέλος σας μας μεταστραφεί εις πένθος και χαρά εις κατήφιαν. Πώς? Ταπεινώθητε ενώπιον του Κυρίου, γιατί τότε θα σας υψώσει. Εάν δεν ταπεινωθείς ενώπιον του Κυρίου, ύψωση δεν θα βλέπεις. Ταπεινώθητε υπό την κρατέαχειρα του Θεού και τότε αυτός θα σας υψώσει εν καιρό. Και προσέχετε, μην περπατάτε φαντασία, γιατί είναι γεγραμμένο στους ψαλμούς και η αλήθεια είναι ότι η γραφή δεν δυνατά αναιρεθεί. Βεβαίως ο άνθρωπος περπατάει εν φαντασία, βεβαίως εις μάτιν ταράτεται. Θησαυρίζει και δεν ξέρει ποιος θα συνάξει αυτά. Και τώρα Κύριε τι περιμένω, λέει ο Δαβίδ, η ελπίς μου είσαι εσύ. Πρόσεχε, μην περπατάς σε φαντασία. Δηλαδή μην λες, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα πάω εκεί, θα καταφέρω. Όχι. Όχι. Γιατί δεν ξέρεις αύριο, δεν ξέρεις το τέλος. Και το τέλος πάντων επλησίασε. Προσοχή αδερφοί αγαπητοί. Ο Κύριος έρχεται πλέον ταχαίως. Το βλέπουμε, το ξέρουμε. Ο Θεός να μας φυλάει. Το τέλος μας να είναι καλό. Να μην είναι κακό το τέλος μας. Γιατί υπάρχει τέλος κακό, αλλά υπάρχει και τέλος καλό. Το καλό ποιο είναι? Πλουσίως να εισέλθουμε δια των πυλώνων στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τώρα το μήνυμα που μου έδωσε ο Κύριος χθες το βράδυ και συνετάραξε την καρδιά μου. Εάν λοιπόν το νός της λοιπόν εξεύρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, εις αυτόν είναι αμαρτία. Φοβερό. Αμαρτία δεν είναι να κάνω το κακό. Βεβαίως είναι να καθαρίσω τα χέρια μου, να γνήσω την καρδιά μου, δια πολλών θλίψεων να εισέρχομαι στη Βασιλεία των Ουρανών, να πενθώ, να ταπεινώνομαι ενώπιον του Θεού,
αλλά υπάρχει και, και μία μεγάλη λεπτομέρεια. Ξέρεις τι είναι το καλό? Κάντο. Κάντο. Πες το. Εάν ξέρεις τι είναι το καλό και δεν το λες και δεν το κάνεις, σε σένα λογίζεται αυτό αμαρτία. Δόξα να έχει ο Θεός. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, η αμαρτία είναι αμαρτία. Δεν μπαίνει στη βασιλεία των ουρανών. Και πρέπει να μετανοήσεις γι' αυτό. Να μετανοήσω. Ξέρεις τι θα πει να ξέρεις τι είναι το καλό? Να στο έχει αποκαλύψει ο Θεός. Να το βλέπεις μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Και εσύ να λες φοβάμαι. Ποιον φοβάσαι? Διστάζω. Και τι θα πει αυτός και τι θα πει εκείνος? Όχι, τι θα πει ο Κύριος? Αμήν αδερφοί. Τι θα πει ο Κύριος? Εάν ξέρεις τι είναι το καλό και δεν το κάνεις, σε σένα λογίζεται παρακυρίου αμαρτία και ο πράτων αμαρτία βασιλεία Θεού δεν βλέπει. Και είπα, τότε Κύριε Θεέ μου, καλύτερα να μην ξέρω τι είναι το καλό. Και με οδηγεί σε ένα διάδρομο. Σε δύο πόρτες που πίσω υπήρχε διάδρομος. Μία πόρτα ήταν φαρδιά και άλλη στενή. Φαρδιά και έλαμπε. Στενή και δύσκολη. Ποια πόρτα θες να περπατήσεις? Ήξερα εγώ όμως. Τη στενή πύλη. Τη στενή πόρτα. Ήξερα. Και στη συνέχεια μου δείχνει την κόρη μου και τα παιδιά τους. Και την άλλη κόρη μου και τα παιδιά τους. Και όλη την οικογένεια. Και μου λέει, σε ποια πόρτα θα τους οδηγήσεις, θα τους πεις να εισέλθουν? Εσύ ξέρεις τι θα τους πεις? Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Και έβλεπα τα πρόσωπά τους, να μην πω ονόματα τώρα. Και μου έλεγε, ένα όνομα θα πω μόνο, στο Γιωργάκη, σε ποια πόρτα θα του πεις να μπει? Τι να πω? Ήξερα. Και μου δείχνει έναν. Κύριε Θεέ μου, έναν. Σε ποια πόρτα θα πεις, θα του πεις να μπει? Ποια πόρτα θα του ανοίξεις να μπει? Και ρωτάει και εσένα, αδερφέ μου, έχεις 2, 3, 4 παιδιά. Σε ποια πόρτα θα οδηγήσεις, αδελφή, αδελφέ, το παιδί σου να μπει? Σε ρωτάω, λέει ο Θεός, όχι εγώ. Σε ποια πόρτα? Σε ποια πόρτα θα του ανοίξεις? Τι θα του δείξεις? Την πόρτα τη φαρδιά, την εύκολη, την άνετη, μπες παιδί μου και ευχαριστήσου τον κόσμο? Εσύ ξέρεις όμως ότι υπάρχει η πόρτα η στενή που οδηγεί στην τεθλιμμένη οδό. Θα οδηγήσεις το παιδί σου να μπει στη στενή πύλη και να περπατήσει την τεθλιμμένη οδό που πάει στον ουρανό? Ή θα του πεις κάνω ό,τι θες? Και στο τέλος μου δείχνει και την Άννα, τη γυναίκα μου. Κύριε Θεέ μου, και μου λέει, σε ποια πόρτα θα της δείξεις να μπει? Άρα το πιο σοβαρό δεν ήταν αυτό, ήταν αυτό που τελείωσε.
ποια πόρτα θα ανοίξεις για να σε ακολουθήσει. Κύριε, γιατί η Άννα με ακολουθεί. Ποια πόρτα θα ανοίξεις να σε ακολουθήσει. Και είπα, Κύριε Θεέ μου, άξιωσέ με, σε παρακαλώ. Πάντοτε μπροστά μου να είναι η πόρτα η στενή και η τεθλιμένη οδός, αλλά αυτή οδηγεί στον ουρανό. Και ξέρω ποια οδηγεί στον ουρανό. Ξέρω τι είναι το καλό, ξέρω τι είναι το κακό, ξέρω τι είναι η δικαιοσύνη του Θεού, ξέρω τι είναι η αμαρτία. Το ξέρω τόσα χρόνια, το διαβάζω, το ακούω, το βλέπω. Το ερώτημα δεν είναι αυτό, είναι τι κάνεις. Εάν ξέρεις τι είναι το καλό και δεν το κάνεις, αυτό για σένα θα σε οδηγήσει στην απώλεια. Ο Θεός να μας φυλάει. Αμήν.